Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Σας καλωσορίζουμε στο Φεστιβάλ Ελλήνων και Μεταναστών Εργατών της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ. Το πρόγραμμά μας θα ξεκινήσει με τη συζήτηση με θέμα «Η οργάνωση της πάλης των εργαζομένων ανάσα στα διέξοδα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας». Δίνουμε το λόγο στο σύντροφο Μάκη Μακρύ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και του Γραφείου Περιοχής της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα στη σημερινή εκδήλωση καθώς για τη συζήτηση, καθώς θέλουμε να ανοίξουμε μια ουσιαστική συζήτηση που φυσικά δεν θα εξερευνηθεί σήμερα, μόλις εσάς που εργάζεστε στις προσφυγικές δομές παντός τύπου, διαχείριση συνολικότερα του μεταναστευτικού, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου. Άλλωστε, μια σειρά εκτιμήσεων για τις εξελίξεις και συνολικότερα για τις θέσεις του κόμματος θα αναπτυχθούν στην κεντρική ομιλία της εκδήλωσης που θα ακολουθήσει από τον σύντροφο Θέμη Γκιόνι, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής. Γνωρίζουμε καλά, μέσα και από τους συντρόφους και τις συντρόφισσες συναδέλφους σας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Προβλήματα που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων της χώρας μας, ανάμεσά τους και τους εργαζόμενους στις συγκεκριμένες δομές. Τους χαμηλούς μισθούς, την εργασιακή ανασφάλιση και ομοιρία, την εργασία με συμβάσεις που έχουν ημερομηνία λήξης με διάφορα κοινοφελή προγράμματα και συνολικότερα μία πανσπερμία εργασιακών σχέσεων, την εντατικοποίηση, την ανακύκλωση της ανεργίας. Μια κατάσταση που έχει επιπτώσεις συνολικότερα στην κοινωνική ζωή του καθενός, στον οικογενειακό προγραμματισμό, στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, στην ίδια τη συμμετοχή στη δράση μέσα από το οργανωμένο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, άλλους μαζικούς συλλογικούς φορείς. Όλοι είδαμε και ίσως και με μεγαλύτερη έμφαση όσοι εργάζονται μέσα στους καταβλισμούς της αθλειότητας και του εγκλωβισμού των ξεριζωμένων από τις χώρες τους, πώς λογίζονται στοιχειώδη δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτούς, αλλά και των ίδιων των προσφύγων. Δομές αποψηλωμένες από αναγκαίο προσωπικό, με όσους εργάζονται σε αυτές να δίνουν κυριολεκτικά μάχη, πολλές φορές με αυτοθυσία. Ελλείψεις βασικών φαρμάκων, εμβολιασμοί με καθυστέρηση και ρυθμούς χελώνας, ενώ το υγειονομικό προσωπικό στους καταβλισμούς και στις δομές αντί να ενισχύεται, μειώνεται λόγω της λήξης των συμβάσεων. Αυτή την κατάσταση αντιμετωπίσαμε και στον Ελαιώνα και σε άλλες δομές που με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, κλιμάκια του κόμματος επισκέφτηκαν και συζήτησαν με εργαζόμενους και πρόσφυγες. Ουσιαστικά η πανδημία στους καταβλισμούς αντιμετωπίστηκε με τα ελάχιστα μέσα, με τη μέθοδο της καραντίνας για όλους τους διαμένοντας και για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάζοντας εκτός εκπαίδευσης ουσιαστικά τα προσφυγόπουλα, επιβεβαιώνοντας και με αυτόν τον τρόπο το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν πήρε ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας του λαού, ενώ το δημόσιο σύστημα υγείας παραμένει ο μεγάλος ασθενής με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό μέσα και χρηματοδότηση. Άλλωστε, με εκοφαντικό τρόπο, όλο αυτό το διάστημα της εξελισσόμενης πανδημίας κατέρευσαν όλα τα επιχειρήματα που όλες οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια, του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρόσφατα και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, περί αρμονικής συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας. Άλλωστε, το μόνο αρμονικό που αναγνωρίζουν όλα τα κόμματα του κεφαλαίου είναι η απρόσκοπτη κερδοφορία των μεγαλοκλινικαρχών και η μετατροπή της υγείας όπως και μια σειρά κοινωνικών αγαθών σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Η φιλανθρωπία που πουλάνε και τα χειροκροτήματα στους ήρωες υγειονομικούς αποδείχθηκαν πουκάμισο αδιανό όταν απαιτούνταν η επίταξη του ιδιωτικού τομέα για να σωθούν ζωές, όταν οι υγειονομικοί ζητούσαν όπλα για να δώσουν τη μάχη και τα διεκδικούσαν εισπράττοντας τη συκοφαντία και την καταστολή. Μαζί με όλα τα παραπάνω, παραμένει αναπήλυτο το ζήτημα του προγραμματισμού εμβολιασμού χιλιάδων μεταναστών που εργάζονται στη χώρα και με ευθύνη των κυβερνήσεων δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα, είναι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες και σε άθλιες συνθήκες διαμονής, ειδικά όσον αφορά τους μετανάστες εργάτες γης. Για όλα αυτά, ο ένοχος έχει ονοματεπώνυμο. Είναι απόρρια των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής των εκάστοτε κυβερνήσεων, όπως και της σημερινής,
που στον πυρήνα τους έχουν την εξασφάλιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, στόχος ασυμβίβαστος με τα δικαιώματα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, σε αξιοπρεπείς μισθούς, ανθρώπινα ωράρια, στην πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες, στην υγεία, την παιδεία και άλλα. Στόχος ασυμβίβαστος με τα δικαιώματα των εργαζόμενων της χώρας μας, των μεταναστών και προσφύγων, που στο πλαίσιο των γεωπολιτικών παζαριών και ανταγωνισμών πέφτουν θύματα άγριας εκμετάλλευσης και καταστολής, εγκλωβισμού στις φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετατρέπονται σε καύσιμο της κάνουλας των ροών που ανοιγοκλίνει ανάλογα με τις ανάγκες του κεφαλαίου για φθηνό εργατικό δυναμικό, για να μεταφράσουμε και το τι σημαίνουν οι λεγόμενοι νόμιμοι δρόμοι μετανάστευσης κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης πάει ένα βήμα παραπέρα την πολιτική που ήδη υλοποιείται. Όλες οι κατευθύνσεις του αναπτύσσονται στη βάση της διαχείρισης των συνεπειών των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών, έχοντας δεδομένη την αναπαραγωγή των αιτιών τους, διατηρούνται ανέπαφες οι κανονισμοί του Δοβλίνου και της Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που επεκτάθηκε μάλιστα με την πρόσφατη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον εκλαβισμό να εξακολουθεί και την επωνομαζόμενη Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη να είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο που επικαλούνται όλα τα κόμματα συνολικότερα. Όλα τα παραπάνω τα αναφέρουμε, καθώς και η ίδια η φύση και το αντικείμενο της εργασίας των εργαζόμενων στις δομές και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με το προσφυγικό μεταναστευτικό, έχει άμεση συνάρτηση με αυτά, με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων διαχρονικά. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα έρχονται σε επαφή και επικοινωνία με χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες καθημερινά. Βλέπουν από πρώτο χέρι τις συνέπειες του υπεριαλιστικού πολέμου, της φτώχειας και της εκμετάλλευσης. Βλέπουν να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια τους ανθρώπινα δράματα που, για όποιον θέλει να λέγεται άνθρωπος, προκαλούν στεναχώρια, απογοήτευση, αλλά και αισθήματα αλληλεγγύης και βοήθειας για τον συνάνθρωπο. Αλλά ταυτόχρονα προκαλούν οργή και αγανάκτηση, η οποία μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε δύναμη, ώστε ο καθένας με τη δική του συμβολή και όλοι μαζί να μπορέσουμε να διακρίνουμε τον πραγματικό ένοχο, τον πραγματικό αντίπαλο. Να δούμε δηλαδή με καθαρή ματιά ότι ο ένοχος είναι ο ίδιος. Η ίδια αιτία που καταδικάζει στην εργασιακή ανασφάλεια, τους χαμηλούς μισθούς και άλλα τόσα προβλήματα, είναι η ίδια που για τα κέρδη των λίγων πυροδοτεί τους ανταγωνισμούς και τους υπεριαλιστικούς πολέμους, αναπαράγει τη μετανάστευση και την προσφυγιά, το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Ανταγωνισμοί που οξύνονται εν μέσω της νέας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, παρά τις προσπάθειες άμβλησης του βάθους της και ορισμένων συνεπειών της με τα μεγάλα πακέτα κρατικής στήριξης που κατευθύνονται στη στήριξη της κερδοφορίας των ομίλων, ενώ οι λαοί θα κληθούν να πληρώσουν ξανά τα διωγγωμένα κρατικά χρέη, όπως και στη χώρα μας με το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης που μαζί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα. Ανταγωνισμοί που εξελίσσονται στο κάδρο μιας περίοδου που αμφισβητείται η πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στο διεθνές υπεριαλιστικό σύστημα από την Κίνα, ενώ ταυτόχρονα αναδιατάσσονται συμμαχίες και συνασπισμοί, με την αστική τάξη κάθε χώρας να παίρνει θέσεις μάχης για να εξυπηρετήσει τα δικά της μονοπόλια, όπως αντίστοιχα και η αστική τάξη της δικής μας χώρας, επιδιώκοντας τη γεωστρατηγική της αναβάθμιση και μεγαλύτερο μερίδιο από τη Λία που είναι βουτυγμένη στο αίμα των λαών. Αυτές οι επιδιώξεις φυσικά έρχονται σε σύγκρουση με επιδιώξεις άλλων ανταγωνιστριών αστικών τάξεων, όπως και της τουρκικής, όπου εντείνεται η επιθετικότητα αντίστοιχα, που αξιοποιεί τη δύναμη που έχει στο διεθνή συσχετισμό για λογαριασμό της, παζαρεύοντας την παραναμονή και ενίσχυση παρουσίας της στο νατοϊκό στρατόπεδο. Κάθε βήμα και κάθε εξέλιξη φανερώνει ότι η συμμετοχή σε αυτούς τους οργανισμούς και σχεδιασμούς μόνο ασφάλεια και ειρήνη δεν εξασφαλίζει και μόνο μια ματιά να ρίξει κανείς στις εξελίξεις των προηγούμενων ημερών στην Κασπία, στη Μαύρη Θάλασσα και τις δηλώσεις του Πούτιν που σε αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στοχοποιεί τη χώρα και πιο συγκεκριμένα τη βάση της Ούδας από την οποία απογειώθηκαν τα αμερικάνικα κατασκοπευτικά, αποδεικνύει και τους κινδύνους που ελοχεύουν για τους λαούς που δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους.
Μέσα σε αυτό το σύνθετο σκηνικό, η ελληνική κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός διατυμπανίζουν ότι ανέκτησαν τον έλεγχο του προσφυγικού τον τελευταίο χρόνο, ενώ υλοποιούν μια σειρά μέτρα που φανερώνουν ότι κάτι τέτοιο είναι πρόσκαιρο για μια σειρά λόγους, μεταξύ άλλων και της εξέλιξης του παζαριού με την Τουρκία υπό νατοϊκή ομπρέλα. Γνωρίζουν καλά ότι η προσφυγιακή μετανάστευση είναι γέννημα θρέμα του συστήματος που υπηρετούν και παίρνουν τα μέτρα τους για μια ενδεχόμενη νέα έξαρση, αυξάνοντας την καταστολή και τον εγκλωβισμό σε νέες φυλακές, με νέες φυλακές στα νησιά, που βρίσκουν απέναντί τους τους νησιώτες που συνεχίζουν τον αγώνα τους, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και την αλληλεγγύη. Αυτά τα ζητήματα καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στις δομές και το ΚΚΕ προτάσει τη θέση και ταυτόχρονα με τις δυνάμεις του πρωτοσταθεί στο κίνημα για τη διεκδίκηση και ικανοποίηση του δικαιώματός τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς, ωράρια, 7ωρο πενθήμερο 35ωρο για την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που έχουν θεσπίσει όλες οι κυβερνήσεις για να μείνει στα χαρτιά ο νέος νόμος έκτρωμα του Χατζηδάκη που έχει καταδικαστεί στις συνειδήσεις των εργαζομένων. Έχουμε τη θέση ότι το δικαίωμα στην εργασία όλου του προσωπικού που απασχολείται στις προσφυγικές μεταναστευτικές δομές και αποτελείται από ένα σημαντικό επιστημονικό και όχι μόνο προσωπικό, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μια σειρά κοινωνικές υπηρεσίες, δεν πρέπει να εξαρτάται από την αυξομοίωση των ροών και το δράμα των ξεριζωμένων. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι στη χώρα μας για μια σειρά λόγους ελαχιστοποιούνταν οι ροές αυτές, όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις δομές μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν για τη στελέχωση κοινωνικών υπηρεσιών που είναι για χρόνια αποψηλωμένες. Να απορροφηθούν δηλαδή σε κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμους που τόσο ανάγκη έχουν από κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχολόγους και μια σειρά άλλες ειδικότητες. Έχουμε τη θέση επίσης ότι το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά δεν μπορεί να εξαρτάται επίσης από την αυξομοίωση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατευθύνονται για το προσφυγικό, που για την επόμενη περίοδο προβλέπονται σημαντικά μειωμένα λόγω του πακτολού που κατευθύνεται και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα, διεκδικούμε εκτός από την εξασφάλιση του δικαιώματος στην εργασία να αναλάβει το κράτος την ευθύνη της διαχείρισης του προσφυγικού μεταναστευτικού, τη στήριξη των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τις χώρες τους για μια σειρά λόγους. Να δρομολογηθεί δηλαδή η άμεση μετακίνηση στις χώρες πραγματικού προορισμού τους και εκεί να αιτηθούν άσυλο, να δοθούν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για όσους επιλέγουν να μείνουν στη χώρα, να αναπτυχθούν τα προγράμματα ένταξης και ομαλής ένταξης συνολικότερα στην κοινωνία και την εργασία. Η εμπλοκή των μη κυβερνητικών οργανώσεων περιπλέκει αυτό το πρόβλημα που δεν το λύνουν φυσικά οι κυβερνήσεις, όπως επίσης και με μια σειρά καταγγελίες που υπάρχουν για τη δράση τους να έρχονται στη δημοσιότητα κατά καιρούς, με την αξιοποίησή τους από στους ανταγωνισμούς των κρατών για την προώθηση των επιδιώξεών τους. Η ανάθεση από το ΣΥΡΙΖΑ της διαχείρισης του προσφυγικού στις μη κυβερνητικές οργανώσεις που ξεφύτρωσαν από τη μια στιγμή στην άλλη σαν μανιτάρια συνεχίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, που επισημοποιεί τώρα το ρόλο τους μέσα από την κατάρτιση σχετικού Μητρώου. Καθίσταται με αυτόν τον τρόπο ακόμα πιο ενεργός ο ρόλος τους, ενώ χρηματοδοτούνται αδρά, κερδοσκοπώντας πάνω στον ανθρώπινο πόνο, την ίδια στιγμή που εντείνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων σε αυτές, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται ακόμα και σήμερα απλήρωτοι και υπό την απειλή απόλυσης. Παρά την παραπλανητική ονομασία τους, λειτουργούν ως κανονικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις, ως κανονικοί εργοδότες, που εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους εφαρμόζοντας όλους τους αντεργατικούς νόμους. Είναι χαρακτηριστική η αντιμετώπιση εργαζομένων από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στις πρόσφατες απεργίες, που δήλωσαν απεργοί και οι οποίοι κινητοποίησαν μηχανισμούς και διευθυντικά στελέχη για να τρομοκρατήσουν και να μην πραγματοποιηθεί η απεργία. Επικαλούμενος αντιδραστικούς κανονισμούς και δίθεν ηθικούς κώδικες, υλοποιούν την προσπάθεια της κυβέρνησης για το χτύπημα του δικαιώματος στην απεργία, τη στιγμή που πουλάνε φιλανθρωπία, μιλάνε για ευαισθησία, εκμεταλλευόμενοι σκληρά τους εργαζόμενους. Γι' αυτό και η λύση για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα και σε αυτές τις επιχειρήσεις δεν είναι να υιοθετήσουν ως δικούς τους τους στόχους της εργοδοσίας των ΜΚΟ
που διεκδικούν μεγαλύτερη χρηματοδότηση για να κάνουν business και επιχειρούν να παρουσιάσουν τις επιχειρήσεις τους ως μια οικογένεια στην οποία και οι εργαζόμενοι έχουν συμφέρον να χρηματοδοτηθούν, όπως λένε, γιατί έτσι θα έχουν δουλειά. Μονόδρομος για τους εργαζόμενους είναι η οργάνωση της συλλογικής δράσης και πάλης, τόσο για τα προβλήματα της εργασίας, όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όσο και για τα δικαιώματα των ανθρώπων που καλούνται να στηρίξουν μέσω της εργασίας τους. Άλλωστε, ο κοινός αγώνας των εργαζομένων, ανεξάρτητα από εθνικότητα, θρήσκευμα και γλώσσα, είναι η δύναμη που μπορεί να καθυστερήσει μέτρα, να αποσπάσει ορισμένες κατακτήσεις, αλλά και να βάλει τα θεμέλια ώστε να κατευθύνεται η πάλη στο δρόμο της ριζικής ανατροπής για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών με βάση τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας των 21ου αιώνα. Είναι πολύτιμη η πείρα από τις πρόσφατες απεργιακές μάχες ενάντια στον αντεργατικό νόμο που καθιερώνει τη δεκάερη δουλειά που ήδη τη ζουν στο πετσί τους οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές. Την πληρωμή με ρεπό, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, το χτύπημα της συλλογικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των συνδικάτων. Αποτέλεσε μια μάχη που βγάζει συνδικαλιστικές οργανώσεις πιο δυνατές, που δίδαξε χιλιάδες εργαζόμενους στα πρώτα τους βήματα στην οργανωμένη δράση, που έβγαλε δυνάμεις στο δρόμο μετά από καιρό, που ανέδειξε μαχητές σε χώρους δουλειάς. Τα σωματεία δεν είχαν απέναντί τους μόνο τους εργατοπατέρες και την εργοδοσία και την κυβέρνηση. Είχαν και την καλλιέργεια της ιτοπάθειας, της μυρολατρείας από εκείνους που προεξοφλούσαν την αποτυχία της, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που έσπευσε να μιλήσει για την ανάγκη κυβερνητικής αλλαγής, έτσι ώστε, λέει, να καταργηθεί ο νόμος, και ταυτόχρονα, βέβαια, οι διάφοροι αρθογράφοι του μιλούσαν για καμένη γη που θα παραλάβουν και θα είναι δύσκολο να την ξαναζωντανέψουν, δηλαδή προεξοφλώντας την εφαρμογή του νόμου, εάν και εφόσον πάρουν τη θέση του Χαλίφη στην κυβερνητική καρέκλα ξανά. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η εμπειρία, καθώς και το γεγονός ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης, των αστικών κομμάτων, των επιτελείων του κεφαλαίου να χτυπήσουν τον απεργιακό αγώνα, βρήκε τείχο με την καθοδική απόρριψη του νομοσχεδίου, την κυριαρχία του συνθήματος ότι είναι για τα σκουπίδια. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά ο προσανατολισμός που έδωσαν οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, μαζί με άλλους αγωνιστές που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, που προσεγγίζουν αντίστοιχα τα αιτήματα και τους στόχους πάλι σε αυτούς, βάζοντας την προμετωπίδα του αγώνα διεκδικήσεις για το ξύλωμα όλου του αντεργατικού οπλοστασίου που διαμόρφωσαν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, αποτελώντας άλλωστε και το έδαφος πάνω στο οποίο πάτησε και το νομοσχέδιο. Αυτός ο προσανατολισμός θωράκισε δυνάμεις απέναντι στα ψέματα και τις αυταπάτες, δυσκόλεψε τους διαδυτικούς σχεδιασμούς, βοήθησε να μην χάνεται από το επίκεντρο ο πραγματικός αντίπαλος, η εργοδοσία δηλαδή, συγκροτώντας ένα πλατή απεργιακό μέτωπο από τα κάτω, προσπερνώντας τις συμβαμμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΕΣΕΕ. Αυτή η εμπειρία πρέπει και χρειάζεται να αξιοποιηθεί και για τις επόμενες μάχες που έχουμε ενάντια στα νομοσχέδια για την επικουρική ασφάλιση και τη μετατροπή των σχολείων σε επιχειρήσεις. Μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να αντιστοιχηθεί και η συλλογική οργάνωση και απάντηση των εργαζομένων στην επίθεση που δέχονται συνολικότερα από το κεφάλαιο και την κυβέρνηση, στην οποία συμπλέουν στρατηγικά και τα υπόλοιπα κόμματα. Μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εργαζόμενους στις δομές και υπηρεσίες του προσφυγικού μεταναστευτικού για να υπάρξει πιο μαζική συμμετοχή στα συνδικάτα, να δημιουργηθούν νέα, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να μπορούν να έχουν τη δική τους συλλογική οργάνωση, ενωμένη κατά χώρο και κλάδο, ανεξάρτητα από τις εργασιακές σχέσεις που απασχολούνται. Η συμπόρευση με το ΚΚΕ, η ενίσχυση της δύναμής του στους χώρους δουλειάς, αποτελεί την εγγύηση για την πάλη των εργαζομένων, για την αναγέννηση της ταξικής πάλης, την ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος, την ανάπτυξη της συμμαχίας του με τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και τους βιοπαλιστές αγρότες, με τις γυναίκες και τους νέους των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, ώστε να δυναμώσει ο αγώνας για την πραγματική ανατροπή, για ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της οικονομίας και εξουσίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
να δώσουμε το λόγο στη συντρόφισσα Γεράκη Κατερίνα για μία μικρή παρέμβαση από τη Διατμηματική Επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής για το Προσφυγικό και Μεταναστευτικό. Εντελώς συμπληρωματικά στα όσα είπε ο Μάκης, νομίζω ότι έχει αξία να σταθούμε στις πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τη στάση της κυβέρνησης γύρω από τα ζητήματα των προσφύγων και των μεταναστών. Να δούμε ότι παρά τις διακηρύξεις της περί σκληρής διαπραγμάτευσης, της διαφήμισης στην Συμμαχία των Χωρών του Μεσογειακού Νότου, πρακτικά υλοποιεί τις προβλέψεις του νέου Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, πριν αυτό ακόμα καλά-καλά επικυρωθεί. Κομμάτια του παζλ αποτελούν τόσο η πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση που αναγορεύει την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα για πρόσφυγες από μια σειρά χώρες, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και άλλα, όσο και το νομοσχέδιο που κατέθεσε σε διαβούλευση και που θα έρθει για ψήφιση στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα και προβλέπει την αυστηροποίηση των διαδικασιών απελάσεων. Έχει αξία να σταθούμε στην έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας, ένα αντιδραστικό κατασκεύασμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν στηρίζεται σε καμία πρόβλεψη της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Πρακτικά σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να επαναπροωθούν τους αιτούντες άσυλο, όχι στην πατρίδα τους, όπου αντικειμενικά αυτό να μην είναι δυνατό, αλλά σε κάποια τρίτη χώρα, στην οποία διέμεναν ακόμα και για μικρό χρονικό διάστημα κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν στη χώρα προορισμού τους. Το αίτημα για άσυλο δεν θα εξετάζεται εξατομικευμένα, όπως υποτίθεται προβλέπει η Διεθνή Σύμβαση της Γενέβης, θα κρίνεται απαράδεκτο και θα απορρίπτεται με σύντομες συνοπτικές διαδικασίες, ενώ ετών άσυλο θα εγκλωβίζεται στην Ελλάδα, φυλακισμένο στα κέντρα κράτησης μέχρι να επαναπροωθηθεί στην Τουρκία. Είναι προφανές ότι η διαδικασία αυτή θα έχει ξανά ως θύματα τους ξεριζωμένους. Καμιά σχέση δεν έχει με την ανάγκη να εγκατασταθούν κλιμάκια του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία των εκατομμυρίων προσφύγων και μεταναστών, ώστε εκεί να δρομολογούνται οι διαδικασίες ασύλου, σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης και με ασφάλεια να απρωθούνται στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Περισσεύει άλλωστε και η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τη συγκεκριμένη κοινή υπουργική απόφαση που άνοιξε κουρνιαχτό δίθεν αντιπολίτευσης κτλ., τη στιγμή που η πιο εμβληματική αναγνώριση της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας, θα μπορούσαμε να πούμε, σύμφωνα με τους νεολογισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ίδια η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που υπέγραψε και εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2016, κάτι που συνεχίζει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στην ίδια πλεύση κινείται και το νομοσχέδιο που πρόσφατα κατατέθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την αυστηροποίηση των διαδικασιών της απέλασης των προσφύγων. Προβλέπει περικοπές των κάθε είδους προθεσμιών για πρόσφυγες και μετανάστες, την ταχύτερη έκδοση αποφάσεων απέλασης και επιστροφής, τη ρύθμιση όλων των προθεσμιών για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων αυτών. Ταυτόχρονα προβλέπει νέα παράβολα σε βάρος των ξεριζωμένων, όπως χαρακτηριστικά πρόστιμο 150 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, παράβολο 50 ευρώ για τυχόν νέα αίτηση διεθνούς προστασίας στην περίπτωση νέων στοιχείων, τη στιγμή που δίνει νέα προνόμια και διευκολύνσεις για τους μεγαλοεπενδυτές με τις χρυσές βίζες. Καταργεί τη βεβαίωση απομάκρυνσης ετούντων άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους, κάτι που το καταδικάζουν μια σειρά φορείς που ασχολούνται με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Και την ίδια στιγμή είναι χαρακτηριστικό ότι το νομοσχέδιο δεν περιέχει καμία πρόβλεψη για την ουσιαστική βελτίωση και στελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών ασύλου και γενικότερα των σχετικών υπηρεσιών και δομών, όταν οι ίδιοι εργαζόμενοι, εσείς γνωρίζετε από πρώτο χέρι τα μεγάλα κενά τις συνθήκες εντατικοποίησης. Αντίθετα, διευκολύνει τις συνεχείς μετακινήσεις, μετατάξεις κλπ. Για να καλύπτονται τα κενά, προβλέπει την τοποθέτηση ενός διοικητή στην υπηρεσία ασύλου και στις άλλες υπηρεσίες με υπερκαθήκοντα, ανάμεσα στα οποία και η αξιολόγηση των εργαζομένων. Από όλα τα παραπάνω, λοιπόν, σε συνδυασμό και με αυτά που είπε ο Μάκης, αυτό που νομίζω ότι χρειάζεται να κρατήσουμε, που αποδεικνύεται, είναι ότι οι υπάλληλοι των εργαζομένων στις υπηρεσίες ασύλου, στις διάφορες δομές, στις ΜΚΟ, είναι αναπόσπαστα δεμένοι με τη συνολικότερη πάλη ενάντια στην αντιμεταναστευτική πολιτική, ενάντια στη συνολική αντιλαϊκή πολιτική που στηρίζει τα συμφέροντα του κεφαλαίου, εντείνει την εκμετάλλευση, σκορπά τον πόλεμο και την προσφυγιά.